Γεωργία Σταρσούλη, Ταρνίτσι Μπίτσι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια γριά και δεν είχε παιδιά. Είχε λοιπόν ένα αρνάκι και το είχε σαν παιδάκι της. Το τάιζε, το πότιζε, το έλουζε κάθε μέρα και το έστειλε στο σχολείο να μάθει γράμματα. Πήγαινε κάθε μέρα η γριά στο βουνό και μάζευε χορταράκι για να φάει τ' αρνάκι της. Σαν έφτανε έξω από το σπίτι της, έλεγε «Αρνίτσι μπίτσι, ελάνιξε, χλωρή βοσκίτσα σούφερα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς και το πρωί να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολείο σου». Της άνοιγε τ' αρνάκι και έμπαινε η γριά μέσα. Έμαθε ο Κυρνικόλας ο Λύκος πως είχε η γριά ένα αρνίτσι μπίτσι και το λυμπίστηκε να το φάει. Μια μέρα λοιπόν όταν την είδε που βγήκε να μαζέψει χορταράκι, την παραμόνεψε ώσπου να γεμίσει το καλαθάκι της. Ύστερα την πήρε από πίσω και όταν έφτασε η γριά στο σπιτάκι της, κρύφτηκε ο Λύκος κοντά στην πόρτα. Άκουσε τη γριά που φώναζε το αρνάκι της και έμαθε τα λόγια που του έλεγε. Αρνίτσι μπίτσι ελάνιξε, χλωρή βοσκίτσα σούφερα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς και το πρωί να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολείο σου. «Α», είπε από μέσα του ο Λύκος, «αυτά τα λόγια του λέει και τις ανοίγει». Την άλλη μέρα παραμόνεψε ο Λύκος τη γριά που έφευγε να μαζέψει χόρτα και προτού να φύγει είπε στ' αρνάκι της. «Κοίταξε αρνάκι μου, μην ανοίξεις σε κανένα παρά μονάχα σε μένα». «Καλά μανούλα μου», είπε το αρνάκι. «Τώρα», σκέφτηκε ο Λύκος, «θα του πω κι εγώ το τραγουδάκι να μ' ανοίξει το αρνίτσι μπίτσι». Σε λίγο λοιπόν πάει και χτυπάει την πόρτα και λέει με τη χοντρή χοντρή φωνάρα του, κάνοντας την όσο πιο γλυκιά γλυκιά μπορούσε. «Αρνίτσι μπίτσι, ελάνιξε χλωρή βοσκίτσα σούφερα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς και το πρωί να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολείο σου». Το αρνάκι όμως φώναξε από μέσα. «Δεν είσαι εσύ η μανούλα μου, η μανουλίτσα μου έχει γλυκιά και ψηλή φωνή και η δική σου είναι τραχιά και χοντρή». Πάει τότε ο Λύκος στον τροχιστή και του λέει «Σε παρακαλώ, τρόχισέ μου τη γλώσσα μου να γίνει ψηλή ψηλή». Τρόχισε ο τροχιστής τη γλώσσα του Λύκου και την έκανε όσο πιο ψηλή μπορούσε. Τρέχει πάλι εκείνος στο αρνάκι και του λέει γλυκά γλυκά απ' έξω από την πόρτα. «Αρνίτσι μπίτσι ελάνιξε, χλωρή βοσκίτσα σούφερα, να φας, να πιείς, να κοιμηθείς και το πρωί να σηκωθείς, να πάρεις το καλάθι σου, να πας στο σχολείο σου». Τότε είπε το αρνάκι «Εσύ είσαι η μανουλίτσα μου» και του άνοιξε. Μπαίνει ο Λύκος μέσα και του δίνει μια χλάπ του αλλιού και το καταπίνει ολόκληρο. Ύστερα πάει και χώνεται κάτω από τον καναπέ. Έρχεται σε λίγο η γριά και του φωνάζει «Αρνίτσι μπίτσι». Μα πού το αρνίτσι μπίτσι, που βρισκόταν μέσα στην κοιλιά του Λύκου. Πάει η γριά στη γειτόνισσα και της λέει «Γειτόνισσα, μήπως είδες το αρνίτσι μπίτσι μου?» «Όχι, δεν το είδα», λέει η γειτόνισσα. «Δώσε μου σε παρακαλώ το τσεκουράκι σου να ανοίξω την πόρτα μου, γιατί είναι κλειδωμένη». Της δίνει η γειτόνισσα το τσεκούρι, ανοίγει η γριά την πόρτα και μπαίνει μέσα. Κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί. Πουθενά το αρνάκι της. Άρχισε να κλαίει και να λέει «Πού είσαι αρνάκι μου, πού είσαι παιδάκι μου να φας το χλωρό χορταράκι που σου έφερα». Στο τέλος πήρε τη ρόκα της και κάθισε στον καναπέ της και έγνεθε και έκλαιγε. Ο Λύκος λοιπόν αναδευόταν κάτω από τον καναπέ και καμιά φορά τον πήρε ήδη σύγρια. «Τι είναι τούτο», λέει. Σκύβει και βλέπει το Λύκο κάτω από τον καναπέ. «Α, εσύ είσαι Κυρνικόλα», του λέει. «Τι κάθεσαι από εκεί κάτω και δεν βγαίνεις να φάμε και να πιούμε και να παίξουμε το σακουσάκου?» Βγήκε λοιπόν ο Λύκος, φάγανε, ήπιανε. Και ύστερα πήρε η γριά ένα μεγάλο σακούλι και μπήκε μέσα και λέει του Λύκου «Πάρε τούτο το σκοινί και δέσε το σακούλι και πάρε και τούτη τη βέργα να με χτυπάς μαλακά μαλακά.
Αυτό είναι το σάκου σάκου. Την έδεσε ο λύκος, πήρε και τη βέργα και της έδωσε πεντέξε. Φτάνει η γριά. Φτάνει. Βγήκε η γριά, λέει στο λύκο. Η σειρά σου τώρα, Κερνικόλα. Έβαλε λοιπόν το λύκο μέσα στο σακί, δένει το σακί και τον αρχίζει που σε πονεί και που σε σφάζει. Ωχ, γριά, το κεφάλι μου, φώναζε ο λύκος. Θα τρως τα βιτσιμπίτσι μου. Ωχ, γριά, η πλατίτσα μου. Θα τρως τα βιτσιμπίτσι μου. Ωχ, γριά, τα πλευρά μου. Θα τρως το αρνιτσιμπίτσι μου. Ωχ, γριά, η κυλίτσα μου. Με το χτύπημα όμως που έδωσε η γριά στην κοιλιά του λύκου, πετάγεται το αρνιτσιμπίτσι έξω. Του δίνει τότε άλλη μια υγριά του λύκου και τον εσκοτώνει ολότελα. Και πάει στο παζάρι και παίρνει ένα κάρο και δύο στρατιώτες και τον πήγαν στο ποτάμι και τον έκαναν μπλουμ.